Βουλευτέ του αρμόδιου κοινοβουλευτικού τομέα εργασία του Πασόκ από την αρχή τη συνεδρίαση επέκριναν την κυρία Μπερμπίλη και εναντιώθηκαν ανοιχτά στην πρόθεσή τη να θεσπίσει το όριο των 10 στρεμάτων για την αξιοποίηση οικοπαίδων που υπάγονται στι προδιαγραφέ Natura. Την αρχή έκανε ο πρόεδρο τη Επιτροπή Γιάννη Δρυβελέγκα, ο οποίο κατηγόρησε όσου ανέξοδα οικολογούν, όπω είπε χαρακτηριστικά. Ακούω τι τελευταίε ημέρε μία σπέκουλα από οικολάγνου περί του περιβάλλοντο. Δεν αναγνωρίζω ότι έχουν μεγαλύτερη ευαισθησία κάποιοι που ζουν στην Κυψέλη από του βουλευτέ τη επαρχία. Το μέτρο των 10 στρεμμάτων θα προκαλέσει διπλό κακό. Οι βουλευτέ δεν είναι υποχείρια τοπικών και κομματικών συμφερόντων και έχουν μεγαλύτερη αγωνία από κάποιου ανέξοδα οικολογούντε. Αρκετοί βουλευτέ επέκριναν την κυρία Μπιρμπίλη ότι ενδιαφέρεται περισσότερο για την οικολογία και λιγότερο για την ανάπτυξη τη περιφέρεια. Καλή είναι η οικολογία, αλλά να μην καταντάει κολολαγνία. Δεν μπορεί να σκεφτόμαστε πού θα γεννήσει ο πελεκάνο και να τεινάζεται στον αέρα το αναπτυξιακό σχέδιο μια περιοχή. Δεν είναι δυνατόν να καταργούνται αναδρομικά όλε οι μέχρι τώρα παρεκκλήσει. Αυτό που έκτιζε στα δύο στρέμματα ήταν ο φτωχό. Άλλοι βουλευτέ εξέφρασαν παράπονα πω το Υπουργείο Περιβάλλοντο αδιαφορεί για τη γνώμη των βουλευτών και των τοπικών κοινωνιών και σχεδιάζει με βάση μόνο τα δικά του κριτήρια. Δεν μα ακούτε, δεν μα λαμβάνετε υπόψη, γιατί δεν μα θεωρείτε συμμάχου σα. Μα έχετε στη λογική τη ομοιρία. Αυτό το νομοσχέδιο είναι νομικά κενό. Οι περισσότεροι βουλευτέ ζήτησαν από την Υπουργό Περιβάλλοντο να μην προχωρήσει σε οριζόντια εφαρμογή του μέτρου για τα 10 στρέμματα, αλλά να υπάρχει ευελιξία στον νόμο ανάλογα με την περιοχή όπου εφαρμόζονται οι προποθέσει Νατούρα. Είναι άδικο. Είμαι απέναντι. Δεν μπορεί να ισχύει το ίδιο κριτήριο σε όλε τι ζώνε Νατούρα. Διαφωνώ με την οριζόντια λογική των δέκα στρεμμάτων. Πρέπει να πάμε σε διαχειριστικέ μελέτε για τι ζώνε Νατούρα. Με ενοχλεί η αντιμετώπιση όλη τη χώρα. Μετά από μια πολύ ωραία συζήτηση, ο Υπουργό έκανε μια μικρή υποχώρηση και δεσμεύτηκε ότι όσοι σήμερα κατέχουν τέσσερα στρέμματα θα μπορούν να τα αξιοποιήσουν και στο μέλλον. Μετά την ψήφιση του νόμου όμω, όσοι θελήσουν να αγοράσουν οικόπεδα σε περιοχέ Natura για να τα αξιοποιήσουν θα πρέπει να διαθέτουν δέκα στρέμματα. Η ανανεωτική και ριζοσπαστική αριστερά έχει εδώ και χρόνια και με σαφήνεια στα προγραμματικά τη κείμενα τοποθετηθεί υπέρ τη σταδιακή κατάργηση τη εκτό σχεδίου δόμηση.